Στα οξυμένα προβλήματα που ταλανίζουν τον χώρο της υγείας στο νησί της Ζακύνθου και αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο εν ώψη της τουριστικής περίοδου, έθεσαν γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στο νέο διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε Γιώργο Γιαννόπουλο, που άκουσε προσεκτικά και κατέγραψε τα προβλήματα. Με κύριο αυτό της υποστελέχωσης ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και της υποχρηματοδότησης. Παράλληλα, ενημερώθηκε ότι οι οφειλές του νοσοκομείου Ζακύνθου σε προμηθευτές ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να αρνούνται να δώσουν υλικά και υπηρεσίες μέχρι να τους καταβληθούν τα χρήματά τους. Τι άλλο είναι να τα βλέπει κανείς σε κάποια έγγραφα και άλλο να συζητάει με τους ίδιους εργαζόμενους που βιώνουν τα προβλήματα. Η εικόνα είναι ίδια και χειρότερη από ότι σε άλλες δομές της περιφέρειας, με προεξάρχον το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. Υπερβολή, δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο για καμία άλλη κενή θέση. Πρέπει επιγόντως να καλυφθούν τα κενά και στο νοσοκομείο και στις πρωτοβάθμιες δομές. Εάν γενικότερες συνθήκες το επιτρέψουν, η προσπάθεια του Υπουργείου θα είναι να υπάρξει μια αύξηση του προϋπολογισμού συνολικά στην υγεία, οπότε θα μπορέσουν να καλυφθούν και τα κενά που υπάρχουν και στο νοσοκομείο Ζακύνθου, αλλά και γενικότερα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Νωρίτερα το απόγευμα, γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ και τις προνοιακές δομές, με τη συμπαράσταση φορέων και συλλογικοτήτων, προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, επισημαίνοντας ότι το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στο δρόμο της κατάρρευσης, που το έχουν οδηγήσει μνημονιακές πολιτικές της ύφεσης, της λιτότητας των εισοδηματικών περικοπών των εργαζομένων, της διάλυσης των δημοσίων δομών κοινωνικής στήριξης. Τα προβλήματα είναι τα γνωστά, είναι η υποχρηματοδότηση, είναι η υποστελέχωση, είναι τα μειωμένα κονδύλια για εφημερίες, είναι πάρα πολλά προβλήματα με το ΕΚΑΒ, που έχουμε υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, και για όλα αυτά οφείλουμε να αγωνιζόμαστε όλοι για το καλύτερο. Έρχεται και η τουριστική σεζόν τώρα, ώστε να αντιστεκόμαστε πάντα με κάθε μέσο. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, μπαίνουμε μπροστά να ενημερώσουμε τον κόσμο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε, θα έλεγα, κοντά στο σημείο 0. Αν δεν αλλάξει κάτι, δυστυχώς θα υπάρξει κατάρρευση. Αυτά που ήρθαμε εδώ σήμερα να πούμε, να ανακοινώσουμε, και πρέπει να στηρίξουμε όλοι τον αγώνα των δικών μας και όλη της κοινωνίας, όλων των πολιτών. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι καθοριστική σημασία, αφού ήδη ξεκίνησε η έλευση τουριστών και όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, κανείς δεν θα ήθελε να δει το πρόβλημα να φθάνει στις πρεσβείες διαφόρων χωρών και να εκδίδουν κάποια οδηγία σχετικά με το γεγονός ότι η υγεία στο νησί της Ζακύνθου βρίσκεται στην εντατική.